Πεζάνια. 24 δευτερόλεπτα Δημήτρης Χατζηγεωργίου στο Χολαργό. Στο Πέρι. 72-70. Παπαντονίου. Αν ευστοχίσει τρίποντο και τελειώσει ο αγώνας και ο Πανιόνιος. Αν ευστοχίσει τρίποντο πάμε σε παράταση. Αν αστοχίσουμε και ο Χολαργός. Τανελ Χάρης. Πέρι. Για τρεις από μακριά. Είναι μέσα. Είναι μέσα στα 3-8. 72-73. Είναι μέσα από τον Ντέβιον Πέρι. Είναι μέσα από αυτόν τον δολοφόνο από τα ίσκια. Η τηλεόραση έχει ένα καλό και ένα κακό. Μπέρνε στο σύν ένα, Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ο Φιτσπάτρικ, τον Γιάνκοβιτ, τον Χόκκιν και τον Λαβ. Και είναι η επαναφορά από τον Σπυριδονίδη. Σπυριδονίδη ψάχνει να βρει συμπέκτη και τον βρίσκει στον Λαβ. Στα τρία δευτερόλεπτα, Λαβ με τον Μπέρι μπροστά του. Λαβ πετάει την μπάλα μέσα! Και το μετράει ο Καρακατσούνη! Το καλύτερο παιχνίδι τη σεζόν! Στα 3,8 ο Μπέρι ευστοχή για 3 και ο Λαβ ευστοχή στο 0. Και ο Χολαργός κερδίζει αυτό το μαγικό, χιτσκοκικό, κρακιδιολικό που δεν το αποθέτει παιχνίδι. Δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχουμε ξαναδεί. Κοιτάξτε, ο Λαβ μαρκάρεται από 2 και τώρα από 3 πετάει την μπάλα και στο 0 η μπάλα μένει μέσα. Στο 0 η μπάλα μένει μέσα και κοιτάξτε και το χρονόμετρο. Ο Λαβ αυτός ο μεγάλος σκόρερ. Η μπάλα στο 0 μέσα και παρά το τρίποντο του Ντέβιον Μπέρι που κάνει το 72-73. Κάνει το 74-73 στο μάτς της σεζόν. Κοιτάξτε, στο 0 η μπάλα είναι μέσα και μετράει. Και πάλι αυτός ο απίστευτος, με κολλημένο πάνω του, κρεμασμένο τον Καμπερίδη και τον Μπέρι. Και πετυχαίνει αυτό το μυθικό σουτ, αυτό το φλότερ από τα 4 μέτρα, μαρκαρισμένος από 3 παίκτες. Έχοντας την πλάτη του τα 3,8 δευτερόλεπτα και το 72-73. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε. Τι απίστευτο παιχνίδι που είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Διότι έχουμε τρίποντο στα 3,8. Όπου κάνει το 72-73 από τον Μπέρι. Λοιπόν, και το φλότερ, λοιπόν εδώ είμαστε. Απίστευτο. Περέκανε τελικά το τέλος.